Όμως μένουμε στο ότι η βασική ανάγκη του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής εκείνη την ημέρα ήταν να μην υπάρχει αντισυγκέντρωση. Και αυτό έχει μια σημασία. Και έχει σημασία για το πόσο οι αντισυγκεντρώσεις επηρεάζουν και δείχνουν ένα τόνο, δείχνουν και πώς η κοινωνία αντιδρά σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακριβώς επειδή αντιδρά η κοινωνία, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η Χρυσή Αυγή δεν θέλει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα από τότε κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο η απέτηση του Κασιδιάρη προς την αστυνομία είναι να διαλύσει την αντισυγκέντρωση. Ακριβώς. Αυτό είναι δηλαδή το οποίο αρνείται η αστυνομία και έχουμε τη σύγκρουση του Κασιδιάρη με τους αστυνομικούς, την εξύβριση και την προσπάθεια, την απόπειρα να διασπαστεί ο αστυνομικός κλοιός. Δηλαδή, ο στόχος είναι η διάλυση της αντισυγκέντρωσης. Δύο μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν πάει τρεις μέρες αργότερα στην ίδια λαϊκή και κάνανε πάλι την ίδια ιστορία. Ζητούσανε άδειες, κάνανε έλεγχους. Εκεί πέρα όμως είχαν την ατυχία ότι συνελήφθησαν και δικάστηκαν κατευθείαν. Και καταδικάστηκαν με το αυτόφορο για αντιποίηση αρχής, σε αντίθεση με την περίπτωση Μπαρμπαρούση και της άλλης της μεγαλύτερης ομάδας, όπου υπήρξε αναβολή και ενδιάμεσα ψηφίστηκε ο νόμος ο οποίος παρέγραψε την αντιποίηση και με αυτόν τον τρόπο γλίτωσε ο Μπαρμπαρούση στο συγκεκριμένο αδίκημα. Μπαρμπετάκης λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, ήταν μάρτυρας και σε αυτήν την δεύτερη δίκη. Εκεί φαίνεται πόσο σκανδαλωδός ευνοϊκός είναι προς το μέλος της Χρυσής Αυγής, το οποίο διεκδικούσε να κάνει ελέγχους. Και βλέπουμε δηλαδή την επανάληψη ενός μοτίβου που το έχουμε δει και σε προγενέστερες επιθέσεις, ενός διπλού κινήτρου. Ενός κινήτρου που από την μια πλευρά είναι ιδεολογικό, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και, μια σαφέστατη οικονομική διάσταση. Είναι αυτό που λέμε το τερπνόν μετά το ωφελήμου. Και αυτό προκύπτει και σε αυτήν την επίθεση. Ο Μπαρμπετάκης ήταν κομμάτι αυτού του σχεδίου, όσο κι αν χρειαζόταν να διαφοροποιηθεί για προφανείς λόγους στη διάρκεια της κατάθεσής του. Στην λαϊκή αγορά του Μεσολογγίου και εκεί φαίνεται η αντιποίηση της αρχής, εκεί φαίνεται η περιφρόνηση προς την ένομη τάξη, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι θέλουν να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της ένομης τάξης, υπερασπιστές των φτωχών, των αδυνάτων, και βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση πάλι μπροστά στις κάμερες, έτσι έχουν αποτυπωθεί όλα αυτά, πώς προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την Δημοτική Αστυνομία του Μεσολογγίου και την αστυνομία επίσης του Μεσολογγίου στο να κάνουν ελέγχους αυτοί στους μικροπολιτές, και όταν οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν άκουσαν τις εντολές τους να πηγαίνουν μαζί να κάνουν ελέγχους, περιφρονητικά επετέθησαν, χτύπησαν, ανέτρεψαν πάγκους. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή, επαναλαμβάνω. Όλα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να βλέπει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει. Τον είδατε να δίνει εντολές? Όχι. Να παίρνει εντολές από τηλέφωνο ή από οποιονδήποτε? Όχι. Με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει εδώ καμία οργάνωση, καμία ιεραρχία, κανένα τέτοιο. Και ρωτάει η πρόεδρος, μπορούσατε να βλέπετε από εκεί? Όχι. Οπότε... Αυτή είναι η ερώτηση την οποία δεν έκανε ποτέ το δικαστήριο στο Μεσολόγγι. Δηλαδή, απάντησε σε όλα αυτά τα πράγματα ο Μουρκογιάννης όχι, και με βάση αυτές τις απαντήσεις είπε το δικαστήριο, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αλλά στην κρίσιμη ερώτηση, ήσασταν σε θέση μπορούσα να τα ακούσετε αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που λέτε ότι δεν τους είδατε καν, ούτε καν από μακριά να τους δει αν ήταν άντρες ή γυναίκες? Παίρνουν τηλέφωνο πρώτον ο αστυνομικός διευθυντής του τμήματος και αμέσως μετά πήρε και ο αντιδήμαρχος και τους διώξανε. Τους είπα να φύγουν. Και το πιο εντυπωσιακό σε αυτό είναι φυσικά το να φύγει η αστυνομία. Γιατί η δημοτική αστυνομία ούτως ή άλλως περιορισμένο ρόλο έχει, έτσι. Εδώ έχουμε πλέον ένα αστυνομικό ο οποίος δρά ως οργανωμένος τέλεχος της Χρυσής Αυγής. Και γι' αυτό το λόγο τίθεται το ζήτημα. Έτσι. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος τυπικά είναι φρουρός του βουλευτή να δρά ως μέλος και στέλεχος της Χρυσής Αυγής? Και αυτό το λόγο έγινε και ΕΔΕ, η οποία κατέληξε σε παραπομπή για την απόλυση, για την θέση σε αργία του συγκεκριμένου αστυνομικού. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, ξέρουμε όμως στη συνέχεια ότι ο Μακρύς έγινε υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος της Χρυσής Αυγής στο Μεσολόγγι. Και μάλιστα δίνει πάρα πολύ καθαρά την εικόνα ότι εδώ πέρα μπροστά είναι ο βουλευτής, ο οποίος είναι ο σοβαρός, ο οποίος χαιρετάει, και από πίσω είναι τα άτομα τα οποία κάνουν, κλωτσάνε και καταστρέφουν τα εμπορεύματα. Δείχνει καθαρά δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο λέμε την πολιτική βιτρίνα, η οποία καλύπτει την δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Κοινοποιώ, λέει, στην αστυνομία τη Δευτέρα, τη δημοτική αστυνομία, την εισαγγελία πρωτοδικών, στην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Και ρωτάει ο πρόεδρος, γιατί τόσοι πολλοί αποδέκτες? Γιατί είδα την αστυνομία ψηλοδιάφορη. Οπότε πάω πιο πάνω. Ψάχνω να βρω ποιος. Μετά λέει, ενδιαφέρθηκε απολύτως. Έτσι, έτσι. Υπάρχει ένα πραγματικό ζητούμενο εδώ πέρα. Έτσι. Έχουμε την τέλεση της σημαντικότερης κακουργηματικής πράξης αυτή τη δίκη, mm-hmm. της δολοφονίας Φίσα, και έχουμε μια σχηματισμένη πεποίθηση του μαχαιροβγάλτη, του Ρουπακιά, ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος της αστυνομίας, είμαι δικός σας. Αυτό τώρα είτε θα εξηγηθεί σαν ένα πράγμα ότι ο Ρουπακιάς δεν ήταν καλά στα μυαλά του, έτσι, και είχε σχηματίσει αυτή την εντύπωση, είτε θα εξηγηθεί λογικά από μία σειρά συγκεκριμένων πράξεων και γεγονότων, από μία αλυσίδα γεγονότων, και είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας τα γεγονότα της λαϊκής στο Μεσολόγγι. Είναι, mm-hmm. δηλαδή, βλέπουμε πραγματικά μία δράση η οποία είναι παρακρατική.